Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία για τις υποχρεώσεις της ομάδος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Μπορεί να έχουν αποχωρήσει αρκετοί παίκτες από τα Σπάτα, εκτός του Τζούμπερ που έφυγε για την Ελβετία, Γιόνσον και Τζαβέλας. Ο Αργεντίνος τεχνικός όμως θέλει να περάσει ακόμα περισσότερο τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Δύο προσωριστές που δεν έχουν αρκετό καιρό στην Ένωση είναι ο Μουκουντή και ο Σιντιμπέ, οι οποίοι θα μπουν δεδομένα στην εξίσωση για τους αγώνες που έχει μπροστά της η ΑΕΚ. Γι' αυτό το λόγο ζήτησε από τη διοίκηση να υπάρξει ένα φιλικό στο διάστημα της διακοπής για να διαπιστώσει την ανταπόκρισή του κάθε ποδοσφαιριστή στις συνθήκες αγώνα. Και έτσι προγραμματίστηκε την Παρασκευή το φιλικό με τον Απόλλωνα στο Σεραφείδιο. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα και στη συνέχεια οι κυτρινόμαυροι θα πάρουν τριήμερο ρεπό από τον Αλμέιδα. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φύγει για τις υποχρεώσεις με την εθνική τους ομάδα. Μερικοί από αυτούς είναι ο Χατζη Σαφή με τον Μοχαμάντι για την εθνική ομάδα του Ιράν. Επίσης είναι ο Πινέδα, ο οποίος θέλει να είναι στο Μουντιάλ. Ακόμα υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Τζούμπερ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Υπάρχει η περίπτωση του Γιόνσον, ο οποίος είναι τραυματίας, και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να κληθούν αργότερα σε εθνικές ομάδες. Ένας από αυτούς είναι ο Σιντιμπέ, αλλά και ο Μουκουντή. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ προσπαθεί να προσαρμοστεί στην διακοπή, έτσι ώστε να μην χάσει το φορμάρισμά της και να πάρει ακόμα περισσότερο τη φιλοσοφία του Αλμέιδα.